Πρώτα θα αρχίσω από εσάς, κύριε Κοντέ, επειδή περιμένουμε και δεν βλέπουμε τις κυρώσεις που ζητάει το Κογκρέσο εναντίον της Τουρκίας για την παραλαβή τελικά των S-400. Mm-hmm. Και μάλιστα μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση, αν όχι δεν θα το πω σκέτο εντύπωση, κακή εντύπωση, το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε κορυφώσει τη ρητορική του εναντίον της Τουρκίας, ξαφνικά γύρισε και είπε ότι, ξέρετε κάτι, ο Μπαράκ Ομπάμα φταίει, που δεν έδωσε τους Πάτριον. Δηλαδή το ζήτημα ήταν ποιος θα δώσει τα όπλα. Κοιτάξτε, δεν έχει πολλές διαστάσεις. Το θέμα είναι μια διάσταση έχει να κάνει με την τακτική που ακολουθεί ο κ. Τραμπ σε τέτοιες περιπτώσεις, που δεν είμαι βέβαιος αν πρόκειται για τακτική ή απλώς για τις προσωπικές ιδιαιτερότητες του ανδρός. Παρόμοια. Γραμμή έτσι επιφανειακά ακολουθήσει... κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν μικροκομματική σκοπιμότητα για να την πει στους δημοκρατικούς. Αλλά είναι πολύ επιφανειακή ανάγκη. Έρχονται και εκλογές. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε τίποτα. Μην ξεχνάτε για παράδειγμα το πώς διαχειρίστηκε τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Τη μια μέρα του εξφενδώνησε ένα απειλή χρήσης πυρηνικής βίας και την άλλη μέρα τον κάλεσε σε συνάντηση. Ναι. Και είχε πει χαρακτηριστικά είναι ωραίος τύπος. Ναι. Αυτή είναι η προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Η ρήξη στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ είναι μία, ας το πούμε έτσι, μη κανονική ρήξη. Είναι μία ρήξη η οποία δεν συμφέρει κανένα από τους δύο. Επήλθεν εκ των πραγμάτων λόγω των επιλογών της Τουρκίας. Ναι. Είναι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιδιώκουν και θέλουν να την έχουν στο πλευρό τους ως ένας από τους πυλώνες της περιφερειακής εδώ ισορροπίας δυνάμεων που ευνοεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Όμως την ίδια στιγμή, εάν η Τουρκία διολυσθήσει προς ένα άλλο στρατόπεδο, εάν η Τουρκία, για παράδειγμα, βρεθεί σε μια πλήρη στρατηγική ευθυγράμμιση με τη Ρωσία ή και τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, φυσικά και το Ιράν σε ό,τι αφορά στάτης Μέση Ανατολής, εκεί είναι λίγο διαφορετική η περίπτωση, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για μια μείζωνα ανακατανομή ισχύως σε παγκόσμιο επίπεδο που υποβαθμίζει τον αμερικανικό ρόλο στο διεθνές σύστημα. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ στην περίπτωση της Τουρκίας δεν έχουν την πολυτέλεια να ακολουθούν πολιτική μόνο μαστιγίου, αλλά καρότου και μαστιγίου. Κυρίως καρότου. Γιατί ο τελικός στόχος είναι. Είδαμε το μαστίγιο προηγουμένως, τώρα βλέπουμε κυρίως το καρότο. Και στο είναι η επανευθυγράμμιση της Τουρκίας, όχι ο εξοβελισμός. Ναι. Το ίδιο καρότο όμως κρατάει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ξαφνικά σήμερα, ο οποίος δεν είδαμε ποτέ να καταδικάζει την Τουρκία για τις παραβιάσεις ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Κύπρο. Εντάξει, να μην πάρει θέση στην Κύπρο επειδή είναι ΝΑΤΟ, δεν θα έπρεπε. Ούτε τις σημαίες που σήκωσαν οι κομάντο στο βυθό της Κρήτης σε άσκηση του ΝΑΤΟ, που έχει την ιδιαίτερη σημασία του και την καλύπτει σήμερα κιόλα στην Τουρκία και λέει εντάξει, δεν είναι τίποτα η S-400. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Έτσι, δεν είναι μικρός ο ρόλος της μέσα στη συμμαχία. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Το ΝΑΤΟ δεν έχει μηχανισμούς αποπομπής κρατών, ούτε μηχανισμούς επιβολής κυρώσεων εναντίον κρατών μελών του. Δεν ζήτησε κανείς κυρώσεις, αλλά οι δηλώσεις τους. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο απότερος στόχος είναι η διατήρηση της ενότητας του ΝΑΤΟ, της ισορροπίας εντός των κόλπων του ΝΑΤΟ και να μην δοθεί προς τα έξω η εντύπωση ότι υπάρχει ένα ρήγμα που υπάρχει, υπάρχει στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Όμως είναι πολύ σημαντικό και το επικοινωνιακό στοιχείο σε αυτές τις περιπτώσεις για το ΝΑΤΟ. Γιατί μιλάμε για το ΝΑΤΟ. Ναι, και εκεί υπάρχει όμως και το ζήτημα της επιβολής ισχύως ξανά, διότι και η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά δεν την καλοπιάνει τόσο ο κ. Στόλτενμπεργκ. Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ έχει μία θεμελιώδη αδυναμία, η οποία δεν βγαίνει συχνά προς τα έξω, αλλά την ίδια στιγμή απαιτούνται πολύ προσεκτικοί χειρισμοί προκειμένου αυτή η αδυναμία να μην δημοσιοποιηθεί με τρόπο που θα έπληξε το ΝΑΤΟ. Αυτή η αδυναμία είναι ότι όλη η δομή της συμμαχίας βασίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, που προνοεί ότι κάθε απειλή και κάθε επίθεση εναντίον κράτους μέλους ισοδυναμεί με επίθεση εναντίον όλων των κρατών μέλων. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι το άρθρο 5 δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στην πράξη στα πλαίσια διακρατικών συγκρούσεων. Δεν έχει ποτέ κανέναν κράτος. Επειδή μιλάει μόνο για επίθεση και όχι για παραβιάσεις. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό και το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να μην δοθεί προς τα έξω η εντύπωση ότι όφιλε να κάνει κάτι που δεν έκανε. Βάσει
του άρθρου 5 είναι καλυμμένο το ΝΑΤΟ. Ναι. Έτσι. Άρα δεν θέλει να βάλει τις δικές του τρικλοποδιές. Ναι. Μας κορυδεύει λίγο το ΝΑΤΟ, έχω την αίσθηση, επικοινωνιακά τουλάχιστον. Κύριε Κατσουρίδη, έχουμε τώρα από την άλλη και τη Ρωσία, η οποία, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πούλησαν όπλα στην Τουρκία, πήραν τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στα αντιπυραυλικά συστήματα και κατά τα άλλα είναι φίλη χώρα. Να ξεκινήσω πρώτα με μια γενική παρατήρηση, δανειζόμενος κάτι που ήδη έχει αναφέρει ο συνάδελφος ο Μιχάλης, ότι η περιοχή μας βρίσκεται ουσιαστικά σε μια πολύ ρευστή κατάσταση μεταβατική εδώ και αρκετά χρόνια. Είμαστε σε μια εποχή που ανασυντίθεται το puzzle της ισχύω στην περιοχή μας, οι συμμαχίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον ο μονοκράτορας που όλοι γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ξαναμπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι η Ρωσία, το είδαμε με την Κρυμαία, το είδαμε με την Σύρια. Έχουμε δει όμως και έναν ανταγωνισμό οπλικών συστημάτων ξανά. Αυτός ο ανταγωνισμός προφανώς καλύπτει πάρα πολλές διαστάσεις. Έχουμε σε μεγάλη εικόνα αυτόν τον μεγάλο ανταγωνισμό που επανέρχεται και μπαίνει και η Κίνα σιγά σιγά σε αυτόν το παιχνίδι. Και έχουμε και την περιοχή μάλιστα μας. Μάλιστα, για πρώτη φορά είχε ανακοίνωση η Κίνα χθες, δεν είχε μπλακεί καθόλου σε αυτό το παιχνίδι της διπλωματίας και μετά την υιοθέτηση μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον και η Κίνα βλέπει ότι έχει το μέγεθος, έχει τη δυνατότητα. Πώς ερμηνεύεται αυτή η κίνηση της Κίνας? Θεωρώ ότι είναι μέρος αυτού το οποίο ξεκίνησα να λέω για το πώς ανασυντίθεται το puzzle στην περιοχή μας αλλά και στον κόσμο. Mm-hmm. Και οι τρεις μεγάλες χώρες αυτή τη στιγμή, οι μεγάλες δυνάμεις, είναι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, είναι η Ρωσία, είναι και η Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός δεν είναι ακόμα σε τέτοιο στάδιο που να μπορεί να συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο και δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Ναι. Το επιθυμεί πάντως ο κ. Μακρόν. Το επιθυμεί προφανώς. Mm-hmm. Στην δική μας την περιοχή έχουμε άλλες μικρότερες δυνάμεις που επίσης ξαναπαίζουν αυτό το παιχνίδι, Ιράν, Τουρκία, Αίγυπτος, οι οποίες όλοι προσπαθούν να ξανακαταλήξουν, διότι μετά από τις βεβαιότητες του ψυχρού πολέμου, όλοι προσπαθούν πάλι να ξαναβρούν κάποια σημεία ισορροπίας που η πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, να τα ξαναβρούμε σε αυτήν την περίοδο στην οποία ζούμε. Και μάλιστα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, διάβαζα εχθές ένα δημοσίευμα της γερμανικής έκδοσης της Deutsche Welle, το οποίο έλεγε ότι έχει αρχίσει να όλες οι χώρες αυτές της Μέσης Ανατολής να κοιτάζουν πώς μπορούν να γίνουν πυρηνικές δυνάμεις. Μα όλοι αντιλαμβάνονται ότι πλέον σε ένα σκηνικό στο οποίο μεταβάλλεται, σε ένα σκηνικό ότι οι μεγάλες υπερδυνάμεις του παρελθόντος δεν υπάρχουν πλέον, άρα έχουν χώρο στρατηγικό, ζωτικό να κινηθούν και οι ίδιες, πόσο μάλλον στις δικές τους περιφέρειες. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχουν μουδιάσει οι αποφάσεις των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προφανώς ένας μπλοκάρει τον άλλον, νομίζω. Εκεί και είναι δύσκολο να πάρθουν ουσιαστικές κοινές αποφάσεις. Η Ρωσία μέσα σε αυτόν τον σκηνικό και στην όλη προσπάθεια να επανέλθει. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο-τρία σημεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, διότι και το ερώτημα σας ήταν μια παραδοσιακά φίλη χώρα πώς συμπεριφέρεται. Θεωρώ ότι η Ρωσία, όπως και όλα τα κράτη, για μένα είναι αξίωμα τούτων, παρόλο που δεν είμαι διεθνολόγος όπως τον Μιχάλη, αλλά νομίζω ότι είναι ένα αξίωμα, ότι όλα τα κράτη παραδοσιακά και σταθερά επιδιώκουν την προώθηση των δικών τους κρατικών στρατηγικών συμφερόντων. Πιθανότατα και συμφερόντων που σχετίζονται με εταιρείες των χωρών τους, διότι βλέπουμε τι γίνεται με τις γαλλικές, τις αμερικάνικες εταιρείες στην περιοχή. Αν αυτά τα συμφέροντα ταυτίζονται με τα συμφέροντα μικρότερων κρατών, ή καταφέρουμε εμείς να πάμε να ταυτιστούμε με κάποια συμφέροντα τέτοια μεγάλα, διότι προφανώς εμείς δεν μπορούμε να τα καθορίσουμε αυτά τα μεγάλα συμφέροντα, ή αν ταυτίζονται με αρχές, αξίες, διεθνές δίκαιο, νομίζω ότι είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι τα δικά τους τα συμφέροντα. Ναι. Η Ρωσία σε αυτό το σκηνικό. Έτσι κι αλλιώς η πρώτη αρχή του δικαίου, του διεθνούς δικαίου, είναι το δίκαιο του ισχυρού. Ακριβώς. Άρα σε αυτό το σκηνικό, νομίζω η Ρωσία, βλέποντας αυτό το ευρύτερο σκηνικό το οποίο αλλάζει, ξαναπροσπαθεί να γίνει ένας μεγάλος παίχτης και στην περιοχή και διεθνώς. Βλέπει τον ΝΑΤΟ εδώ και αρκετά χρόνια και τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσπαθούν να κάνουν μια στρατηγική περικύκλωση με διάφορους τρόπους και προφανώς αντιδρά. Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια της να αποδυναμώσει αυτή την περικύκλωση περνάει μέσα από την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι έχουν εντοπίσει ορθά άνιμο στη δική τους τη θέση είναι ότι η Τουρκία είναι ο αδύνατος κρίκος αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια του ΝΑΤΟ. Άρα από την ώρα που είναι ο αδύνατος κρίκος προσπαθούν με διάφορους τρόπους να προσεγγίσουν. Φαίνεται ότι και για τους δικούς τους λόγους η Τουρκία, είτε διότι θέλει να αυτονομηθεί περαιτέρω, είτε διότι θέλει να ηγεμονεύσει στην περιοχή ή ίδια νιώθει ότι πλέον έχει τη δυνατότητα να το κάνει, φαίνεται σε κάποια φάση αυτό να μπορεί να ταυτιστεί.
Από την άλλη, θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και κάποιες δικές μας ενεργείες, διότι έχουμε μάθει πάντα να λέμε για τους άλλους τι περιμένουμε. Αλλά τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν γίνει ενέργειες που έχουν πλήξει ρωσικά συμφέροντα στην Κύπρο. Με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως. Και με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες μπορεί να μην ήθελαμε, αλλά συμφωνήσαμε. Να πάμε πιο πίσω, θα δούμε τον κούρεμα που έπληξε κυρίως ρωσικά συμφέροντα. Τώρα η Αμερική και η Ρωσία μας βάζουν έτσι σε μια διελκυστίνδα. Πάρτε θέση ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ναι, το νομοσχέδιο Ρούμπιο Μενέντες έχει και αυτά τα στοιχεία μέσα. Που όταν τα βλέπει μια χώρα μεγάλη όπως τη Ρωσία, ότι εσύ που είσαι ο μικρός που θέλεις τη βοήθεια μου, κινείσαι και εσύ με τους τρόπους, τι περιμένεις από μένα από το να διασφαλίσω και εγώ τα δικά μου τα συμφέροντα. Άρα θεωρώ ότι αν τα βάλουμε μέσα σε όλο το puzzle και χωρίς συναισθηματισμούς, μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί η Αμερική, όπως είπε ο Μιχάλης, είναι αναγκασμένη να αντιδράσει σε κάποια πράγματα που κάνει η Τουρκία, αλλά δεν μπορεί να το τραβήσει το σχήμα πάρα πολύ, διότι θέλει να διατηρά κάποιες σχέσεις. Από την άλλη, η Ρωσία θέλει και η ίδια να μπει μέσα στην περιοχή. Πώς θα μπει μέσα στην περιοχή, και να επηρεάσει και να δημιουργήσει αντίβαρα στο όλο σκηνικό που στείνεται, θα κάνει συμμαχίες και με τέτοια κράτη. Τώρα, αν εμείς, σαν Κύπρος, καταφέρουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το σκηνικό με τρόπο το οποίο θα το διοχετεύσουμε προς το δικό μας το συμφέρον. Μπορούμε να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν. Ναι, αλλά υπάρχει ένας παράγοντας που... Και με βάση τη γεωγραφική μας θέση πώς πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Βεβαίως και έχει συμβεί στο παρελθόν. Υπάρχει όμως ένας παράγοντας που δεν το λαμβάνουμε συχνά υπόψη στις αναλύσεις μας. Απλώς μια παρέθεση φωνά σχεδόν απόλυτα με όσα έχει αναφέρει προηγουμένως ο Γιάννος. Όμως υπάρχει ο συστημικός παράγοντας. Ο συστημικός παράγοντας υποβάλλει. Τι είδους διεθνές σύστημα έχουμε, σε τι είδους διεθνές σύστημα συμμετέχουμε. Είναι ένα διεθνές σύστημα στο οποίο επικρατεί η ισορροπία δυνάμεων, στο οποίο επικρατεί η ειρήνη, η τάξη, το στοιχείο της διεθνούς κοινωνίας, δηλαδή τα κράτη συνεργάζονται, αυξάνονται οι διεθνείς οργανισμοί, αυξάνονται οι διεθνείς συμβάσεις. Αυτό, για παράδειγμα, το διεθνές σύστημα που οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χρονική στιγμή που είμαστε, αυτή είναι η στιγμή, καταραίει μία διεθνή συμφωνία μετά την άλλη. Και τι έχουμε στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων? Ένταση. Ένταση. Πέραστε το παράδειγμα της Λατινικής Αμερικής. Προ-ψυχροπολεμικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην περίοδο του ψυχρού πολέμου επενέβαιναν στα εσωτερικά των κρατών της Λατινικής Αμερικής το ένα μετά το άλλο. Ναι. Και στρατιωτικά και μη στρατιωτικά. Όχι, σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Δεν από το 90 και εντεύθεν, ωραία, επεμβαίνει με έμμεσους τρόπους, αλλά στρατιωτική επέμβαση τελευταία ήταν εναντίον του Νοριέγα το 89 στον Παναμά. Ενώ προηγουμένως ήταν συνεχώς η μία στρατιωτική επέμβαση μετά την άλλη. Δομινικανή Δημοκρατία. Τώρα τις βάζει και τρώγονται μεταξύ τους όμως. Γιατί όμως έγινε αυτή η αλλαγή με το τέλος του ψυχρού πολέμου? Διότι μειώθηκε η ένταση στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων. Και ένιωσε η Αμερική την πολυτέλεια να ειρηνοποιήσει λίγο, να θέλετε να χρησιμοποιήσουμε ένα κατακριστικό όρο, την πολιτική της απέναντι στα κράτη της Λατινικής Αμερικής. Περίπου το ίδιο έχουμε σήμερα σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων εντείνονται. Συνεπώς, η δυνατότητα των μικρότερων κρατών να παραμένουν ουδέτερα απέναντι σε τέτοιου είδους διαμάχες περιορίζεται. Και στην περίπτωση της Κύπρου, είτε το θέλουμε είτε όχι, και εδώ μπαίνει και ο γεωγραφικός παράγοντας στο οποίο αναφερθήκατε, δεν είναι όμως ο μοναδικός, η Κύπρος βρίσκεται σε ένα στρατόπεδο. Αυτό το στρατόπεδο είναι αυτό που είτε με τη συνένεση μας είτε άθελά μας διαμορφώθηκε όταν κάναμε τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, και με την Αίγυπτο. Είμαστε μέσα, είμαστε ήδη σε την μία Αίγυπτο πλευρά του Φατάχ αλ-Σίσι. Του Σίσι. Είμαστε ήδη σε μία πλευρά αυτής της διελκυστίνδας και αυτό θεωρώ ότι δεν είναι επιλογή. Δεν είναι επιλογή για μας. Είναι ξεκάθαρη αυτή η τοποθέτηση. Εσείς τι λέτε γι' αυτό καταληκτικά, κύριε Κατσουρίδη? Καταληκτικά θα έλεγα ότι ο συστημικό περιβάλλον, όπως το είχε αναλύσει ο Μιχάλης, συμφωνώ και προφανώς θέτει τα όρια και τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί μια χώρα. Θα συμφωνήσω ότι η Κύπρος παραδοσιακά έχει ενταχθεί ουσιαστικά σε αυτόν το που θα ονομάζαμε δυτικό στρατόπεδο. Ναι. Υποχρεώθηκε. Υποχρεώθηκε κατά επιλογή σε έναν βαθμό και η απόφαση για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι έχει ενισχύσει όλων αυτών. Το σημείο που θα διαφοροποιηθώ είναι ότι η ανάγκη για την επίλυση του Κυπριακού και των υδρογοναθράκων και όλα μαζί, όλα όσα μπαίνουν σε αυτή την εξίσωση, υπαγορεύουν ότι
είναι δύσκολο να πάμε με μια πολύ απόλυτη και μανιχαϊστική προσέγγιση ότι πρέπει να είμαι ή με τον έναν ή με τον άλλο. Δεν είναι εύκολο το να ισορροπούμε, ειδικά στον σύγχρονο κόσμο. Δεν είναι οι βεβαιότητες του παρελθόντος, αλλάζουν οι συμμαχίες συνεχώς και έχει απόλυτο δίκιο ο Μιχάλης σε αυτόν. Αλλά θεωρώ ότι λόγω Κυπριακού και διότι θα χρειαστούμε όπως χρειαστήκαμε στο παρελθόν συνεισφορά και βοήθεια και από άλλες χώρες πέραν του δυτικού στρατοπέδου, πρέπει οι ενέργειες και οι κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι σε τέτοιον. Με τέτοιον τρόπο που να μην δημιουργούν αυτές τις αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις από τις μεγάλες δυνάμεις. Ούτε την Αμερική έχουμε την πολυτέλεια να την έχουμε εχθρό, ούτε την Κίνα, ούτε τη Ρωσία. Ναι. Το θέμα είναι αν θα πρέπει να διαλέξουμε. Δεν θα ήθελα να είμαι πραγματικά στη θέση των αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Πολύ χαρακτηριστικά ο Κίσιγκερ έχει τονίσει στο βιβλίο του στη διπλωματία στην εισαγωγή ότι έχοντας και την ιδιότητα και των ακαδημαϊκού και του πολιτικού, ότι χαίρομαι, λέει, ως ακαδημαϊκός που έχω χρόνια να μπορέσω να αξιολογήσω την απόφαση που έχω πάρει ως πολιτικός σε κάποια δευτερόλεπτα ή κάποια λεπτά. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι. Το θέμα είναι από ποια από τις δύο θα την πληρώσουμε, γιατί αναγκαστικά στο τέλος θα πρέπει να διαλέξουμε. Αναγκαστικά. Απλώς να θυμίσω τον κλασικό διάλογο των Μιλίων στο Θουκυδίδη. Ναι. Η πρόταση των Αθηναίων προς τους Μίλιους ήταν: ελάτε με τη συμμαχία μας. Οι Μίλοι τους είπα, είχαμε τότε τον Πελοποννησιακό πόλεμο, διπολισμός Αθήνα Σπάρτης. Οι Μίλοι τους απάντησαν: εμείς θέλουμε να παραμείνουμε ουδέτεροι και αν μας απειλείτε ότι θα μας καταστρέψετε, θα έρθουν οι Σπαρτιάτες να μας σώσουν. Στο τέλος οι Μίλοι καταστράφηκαν. Και αυτό θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα διδάγματα στην ιστορία των διεθνών σχέσεων που διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάω για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου εν γέννη και ακούω αυτή την ιστορία με τους Μιλίους σε 24 ώρες. Σε 24, σε διάστημα 24 ώρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύουμε ξανά και ξανά όλα αυτά. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα ρεπορτάζ το οποίο έκανε ο Γιάννης Οξονοφόντος, γιατί οι Τούρκοι μπορεί να.